ΠΑΟΚ και Πανιόνιος δεν είναι αίτητοι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στο Eurocup. Για την δεύτερη αγωνιστική του θεσμού, ο δικέφαλος στο Βορρά ταξίδεψε μέχρι την Ουγγαρία και αποχώρησε με το διπλό μετά το 88-89 επί της Άλμπα Φέχερβαρ. Οι παίκτες του Σούλη Μαρκόπουλου ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ, ωστόσο στη συνέχεια βρέθηκαν στο μείον 10 και έπρεπε να περιμένουν 28 λεπτά μέχρι να πάρουν και πάλι το προβάδισμα με 58-59. Έκτοτε οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ με τους Ούγγρους να προηγούνται 3 λεπτά πριν από το φινάλε με 86-83. Σε εκείνο το σημείο μίλησε ο Μιχάλης Τσαϊρέλης που με 4 πόντους έβαλε μπροστά τον ΠΑΟΚ, ενώ οι δύο εύστοχες βολές του Χαραλαμπίδη έκανε το 88-89 υπέρ του δικεφάλου, το οποίο έμελε να είναι και το τελικό σκορ, καθώς το σουτ του Γιούχος με την εκπνοή βρήκε σίδερο. Πρώτο σκορ για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Μιχάλης Τσαϊρέλης με 21 πόντους, τον ακολούθησε ο Κώστας Χαραλαμπίδης με 19, ενώ ο Μαρκ Πέιν στην επιστροφή του έπειτα από 10 ημέρες σημείωσε 13. Από τους Ούγγρους ο Κέμπ είχε 26. Την δεύτερη νίκη του πανηγύρισε και ο Πανιόνιος που πέρασε από τη Ρωσία και την Αγία Πετρούπολη, κερδίζοντας την εκπνοή την Σπαρτάκ με 68-69. Οι Κιανέρθροι τρέχοντας 1-0-10, προσπέρασαν στο 8ο λεπτό με 10-16 και μέχρι να πάνε στα αποδυτήρια κρατούσαν σταθερά το προβάδισμα. Το έχασαν όμως στην επιστροφή τους από αυτά. Οι Ρώσοι πέρασαν μπροστά με 47-46 στο 26ο λεπτό, ενώ στο 31 βρέθηκαν και στο συν 6. Ο Πανιόνιος αντέδρασε και με 0-9. Βρέθηκε στο 34 να προηγείται με 57-60, ενώ στη συνέχεια ο Τζάρετ Χόμαν με συνεχόμενες βολές έκανε αρχικά το 61-60 στο 36 και το 63-62 στο 37. Ο άποντος Ούρος Ντούβνιακ, 52 για το τέλος, ευστόχησε σε τρίποντο για το 63-65, ο Μακόλουμ ανέβασε την διαφορά στους 4 πόντους και το 63-67 και το άκουσμα της κόρας λήξης βρήκε τον Πανιόνιο νικητή. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Κάρτερ με 23, ο Μίλμπουρν και ο Μακόλουμ είχαν από 17 και 16 πόντους αντίστοιχα, ενώ από τη Σπαρτάκ ο Χόμαν είχε 16 πόντους.